Απώλεια δοντιών από ατύχημα ή και μόνιμη ασθένεια μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε ένα άτομο πέραν της αισθητικής. Λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα στα δόντια και στις συνάθους είναι βασικά ζητήματα, οι οποίες όμως προκειμένου να επιτευχθούν, μπορεί ο ασθενής να ταλαιπωρηθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις να πονέσει πολύ. Μείνετε μαζί μας για τις σύγχρονες τεχνικές της προσθετικής οντοντιατρικής με σύμμαχο την ρομποτική ψηφιακή μέθοδο. Ένα σπασμένο δόντι, μία οδοντοστοιχεία η οποία μπορεί βεβαίως να έχει χάσει την ομορφιά της, αλλά κυρίως να έχουμε χάσει και ένα δόντι από αυτήν, μπορεί να είναι πρόβλημα για κάποιον ο οποίος θέλει να έχει όχι μόνο τη λειτουργικότητα του στόματος όπως όλοι μας, αλλά πολλές φορές ακόμη και το αισθητικό αποτέλεσμα. Μία χρόνια ασθένεια όπως ο καρκίνος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην οδοντοστοιχεία, με τον ασθενή να μην μπορεί καν να μασεί το φαγητό του. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, θα πρέπει να αντικαταστήσει τα δόντια εκείνα που λείπουν. Πώς μπορεί να το πετύχει κανείς αυτό? Με την ρομποτική οδοντιατρική, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έρχεται να καλύψει το πρόβλημα αυτό άρτια, αποτελεσματικά και γρήγορα σε πολύ λίγες ώρες. Πώς ακριβώς το κάνουμε αυτό, θα μας πει ο γιατρός που έχουμε μαζί μας, ο δόκτωρας Ιάκωβος Δημητρίου, οδοντίατρος προσθετολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ψηφιακής Υπολογιστικής Οδοντιατρικής, με εξειδίκευση στην Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα στην αισθητική, προσθετική, εμφυτευματολογία και ρομποτική οδοντιατρική. Γιατρέ, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά για την τιμή μου να βρίσκομαι στο ωραίο πάνελ σας. Και εμείς που σας έχουμε κοντά μας. Και θα αρχίσω με το βασικό, για να μου πείτε ακριβώς όταν λέμε για ψηφιακή οδοντιατρική, τι εννοούμε, δηλαδή τι κάνετε, παίρνετε το ποντίκι και δημιουργείτε μία οδοντοστοιχεία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μου θυμίζετε πριν χρόνια όταν με ρωτούσαν οι ασθενείς, γιατί πραγματικά με αυτό το ποντίκι μπορεί να θεραπεύσει τεριδόνα, τροχή στα δόντια. Και σου έλεγα όχι. Η ψηφιακή οδοντιατρική είναι αυτή τη στιγμή από του πιο σύγχρονου. Μπορεί ο πιο σύγχρονο κλάδο τη οδοντιατρική, που όπω λέει και η λέξη, έχει άμεση ή έμεση σχέση με όλε τι ειδικότητε τη οδοντιατρική που έχουν σχέση με τα κομπιούτερ, με του υπολογιστέ. Με άλλα λόγια, όλοι οι τομεί οδοντιατρική, από τη στιγμή τη μηχανογράφηση που μπαίνει ένα ασθενή, μέχρι τη διάγνωση, τα ακτινογραφικά τα μηχανήματά μα, η αξονική, μέχρι οι επιμέρους ειδικότητες, προσθετική, αισθητική, η ορθοδοντική, τα πάντα, ακόμα και μια ανώδυνη αναισθησία μπορεί να έχει σχέση με τα κομπιούτερ και να έχει με ψηφιακή οδοντιατρική. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να μειώσουμε τους χρόνους, τη ταλαιπωρία, τον κόπο στον ασθενή, αυξάνοντας την ποιότητα με τη ψηφιακή οδοντιατρική. Επίσης, προσπαθούμε να ελαττώσουμε χημικούς τοξικούς παράγοντες, ραδιενέργεια, προσεγγίζοντας πιο εύκολα ένα οικολογικό πράσινο περιβάλλον. Και βασικά να μεταφέρουμε την πραγματική εικόνα, την κατάσταση του στόματος του ασθενής, ναι, σε έναν υπολογιστή, σε μια εικόνα, έτσι ώστε να κάνουμε μια σωστή διάγνωση και να κατασκευάσουμε με έναν την πιο κατάλληλη αποκατάσταση στο στόμα του ασθενής, σύμφωνα με τα θέλω, τις ανάγκες του, με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα. Mm-hmm. Οι εφαρμογές είναι πάμπολες, από ένα άριστο αισθητικό σχεδιασμό μέχρι την ταχύτατη αποκατάσταση όλου του στόματος, μέχρι και την ακριβέστατη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων όπως προλογίσατε. Είπα προηγουμένως ότι σε κάποιες περιπτώσεις τελικά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και καλύτερο από το αρχικό, δηλαδή από την οδοντοστοιχεία που έχουμε γενετής. Η ψηφιακή οδοντιατρική μας βοηθάει σε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, αν και η καλή και σύγχρονη ιατρική λέει τίποτα δεν είναι σαν τη φύση που σου έχει χαρίσει και πάντα πρέπει να είμαστε σύμμαχοι με τη φύση και να προσεγγίζουμε τη φύση και να είμαστε φίλοι με τη φύση και να μην βιάζουμε τα πράγματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο που άλλωστε μην ξεχνάτε ότι οι επιστήμες του μέλλοντος είναι η βιολογία και η ρομποτική τεχνολογία. Το λένε όλοι. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορούμε να προσχεδιάσουμε πολλά πράγματα, να πάμε δηλαδή από το τέλος προς την αρχή, όπως θα δούμε και παρακάτω, και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που λέτε, το επιθυμητό, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, τα θέλω και την εξατομίκευση στον ασθενή. Κρατάω αυτό που είπατε, εξατομίκευση, γιατί νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο στοιχείο όλων. Αλλά μιλήσαμε και βεβαίως θα δούμε στην πορεία της εκπομπής για την ρομποτική οδοντιατρική. Και θέλω λίγο να καταλάβουμε την διαφορά που μπορεί να έχει η ψηφιακή με την ρομποτική οδοντιατρική και να καταλάβουμε λοιπόν γιατί κάποιος πρέπει να ψαχτεί και να αποτανθεί μάλλον σε έναν οδοντογιατρό ο οποίος είναι εξειδικευμένος πάνω στη ρομποτική οδοντιατρική. Ναι, καταρχάς, δηλαδή το ρομπότ κάνει να πω έτσι την επέμβαση. Τι γίνεται? Ναι, καταρχάς θα με συγχωρέσετε, θα προσπαθώ να χρησιμοποιώ απλές λέξεις για να μας καταλάβει το ευρύ κοινό που δεν είναι επιστήμονες. Οπότε η ρομποτική τεχνολογία δεν είναι μακριά ψηφιακή. Είναι η κορυφή της πυραμίδας της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι αυτή τη στιγμή ο πιο σύγχρονος και δυναμικός κλάδος μας.
Και με την τεχνολογία αυτή μπορούμε να διαγνώσουμε, να σχεδιάσουμε και να αποκαταστήσουμε από ένα απλό δόντι μέχρι όλα τα δόντια, όπως είπατε, μέχρι πολύ βαρύες μορφές ελλειμμάτων, είτε στο πρόσωπο, μαλακούς σκληρούς ιστούς. Τι εννοείτε, συγγνώμη, αυτό όταν λέτε μαλακούς ή σκληρούς ιστούς, δηλαδή την αλείπει κομμάτι δηλαδή της μπορεί, σάρκας του προσώπου. Ακριβώς. Μπορεί να λείπει ακόμα και ένα κομμάτι από το πρόσωπο του προσώπου, μία μύτη, ένα αυτί, ναι. Είτε από ατύχημα ή γενετής, και μπορούμε πια ρομποτικά να φτιάξουμε το πρόσωπο του ασθενούς όπως ακριβώς είχε γεννηθεί. Γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Γίνεται με μια παλιά κλασική συμβατική μέθοδος, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κέντρα στο εξωτερικό που έχουν εξελιχθεί και εύχομαι στο άμεσο μέλλον να το κάνουμε. Συνεργάζεται με αυτά τα κέντρα, εσείς? Ναι, με ένα-δύο κέντρα συνεργαζόμαστε. Άρα υπάρχει εφαρμογή εδώ. Υπάρχει εφαρμογή. Απ' την άλλη, λοιπόν, μπορούμε έτσι ταχύτατα να αποκαταστήσουμε μια βλάβη, αυξάνοντας την ποιότητα, ελαττώνοντας τους χρόνους, τον κόπο κλπ. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Εχθές προσπάθησα να έρθω σε επαφή μαζί σας. Δεν μπόρεσα να έρθω σε επαφή μαζί σας, γιατί ένας πολύ γνωστός επώνυμος χειρούργος ορθοπαιδικός ήρθε στο ιατρείο μας με κατεστραμμένα όλα του τα δόντια πάνω. Σπάσανε, βγήκανε. Έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο να κάνει με μεγάλη επέμβαση. Να χειρουργήσει, δηλαδή. Να χειρουργήσει. Ναι. Και επίσης είναι μέλος, πρόεδρος σε ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο που θα γίνει σε λίγες μέρες. Και ο άνθρωπος πρέπει να έχει και μία εμφάνιση να μπορέσει να μιλήσει κλπ. Οπότε έπρεπε σε 4 ώρες να αποκαταστήσουμε με 2 δόντια μόνο πάνω που είχε όλο το φραγμό. Με δηλαδή, τη βοήθεια. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. 2 δόντια έλειπαν ή 2 δόντια. Όχι, 2 δόντια μόνο που είχε. Υπήρχε όλα. Του λείπανε 17 δόντια πάνω περίπου. 17 δόντια. Ναι, οπότε φτιάξαμε. Σε 4 ώρες. Σε 4 ώρες. Με 2 δόντια λοιπόν στήλου φτιάξαμε μία έστω και προσωρινή μεταβατική λύση ώστε ο άνθρωπο να μπορέσει να χειρουργήσει, να πάει στη δουλειά του, να μπορέσει να μιλάει αυτές τις μέρες, ώστε να του βάλουμε εφητεύματα και να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο. Με τη ρομποτική λοιπόν αυτή η τεχνολογία, η οποία. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό που λέτε. Δηλαδή, φτιάξατε μία, να το πω πολύ λαϊκά, μία μασέλα. Μία ακίνητη προσθετική εργασία, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει μασέλα. Ναι. Την ώρα που δουλεύει και θα μιλάει στο ευρύ κοινό. Και ήταν κατενθουσιασμένος. Σε 4 ώρες όλο αυτό το πράγμα. Και ο ίδιος ο συνάδελφος δεν μπορούσε να το πιστέψει. Και πώς η ρομποτική λοιπόν τεχνολογία χωρίζεται σε 2 κομμάτια. Το πρώτο στα αγγλικά λέγεται computer aided designing, δηλαδή σχεδιαστικά υποβοηθούμενη υπολογιστική οδοντιατρική, όπου υπάρχουν ειδικά computer σαν μικρά ρομποτάκια, ναι, τα οποία κάνουμε μια ψηφιακή αποτύπωση. Παίρνουμε δηλαδή την εικόνα, ένα σαν φωτοτυπία, να πούμε, στο στόμα λαϊκά, ναι, όλους τους ιστούς του στόματος ή ακόμα και το πρόσωπο αν έχουμε κάποιο έλλειμμα. Και από εκεί και πέρα, με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα, σχεδιάζουμε τι μας λείπει, με βοήθεια ή όχι ακτινογραφιών, όπως είμαι σαξονικής τομογραφίας, για να πάμε στο προσθετικό δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο κομμάτι που λέγεται CAM, Computer Aided Manufacturing, που σημαίνει υποβοηθούμενη κατασκευαστική τεχνολογία ρομποτικά, υπάρχουν ειδικοί τόρνοι που μπορούν να είναι ή στο ιατρείο μας μέσα ή συνεργαζόμενα οδοτεχνικά εργαστήρια. Νομίζω ότι βλέπω ένα τέτοιο εδώ. Μπράβο, ένα μηχάνημα. Αυτό λοιπόν, βρίσκεται. Το μηχάνημα τι ακριβώς κάνει? Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι ένας τόρνος με διαμάντια υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας, που βάζουμε μέσα αυτά τα ειδικά μπλοκ, να τα πούμε σαν γομολάστιχα σχήμα πορσελάνης. Το οποίο ένα μπαίνει μέσα, λοιπόν, ένα κομμάτι πορσελάνης ακατέργαστης, που είναι βιομηχανοποιημένο, ομογενοποιημένο, ναι, έρχονται από την Ελβετία τα περισσότερα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι, εδώ μιμείται ακριβώς τις φυσικές ιδιότητες του δοντίου. Βλέπετε μέσα είναι πιο σκούρο, είναι η οδοντίνη του δοντίου, απ' έξω είναι η αδαμαντίνη και μπορούν πιστά να αποδώσει και τις φυσικές ιδιότητες, την αισθητική. Είναι ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που θα δούμε παρακάτω. Έχει. Άρα αυτό είναι μελλοντικά ένα δόντι. Είναι ένα δόντι. Όταν πλέον θα λαξευτεί, όταν πλέον ακριβώς θα το τροχίσετε μέσα στο μηχάνημα. Μπράβο, το βάζουμε μέσα σε αυτό το μηχάνημα, ναι, τα διαμάντια που βλέπετε υψηλής ακρίβειας, σαν γλύπτης το τροχίζει, το κόβει όπως βλέπετε στη δεξιά οθόνη και μέσα σε 5-10 λεπτά μπορεί να κατασκευάσει ένα δόντι. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε, έχετε ένα ατύχημα σε ένα μπροστά σας δόντι που πολλές φορές μας συμβαίνει και σε ένα ιατρείο που ασπάζεται αυτή η τεχνολογία μπορείτε σε μία ώρα να έχετε φύγει με μία πορσελάνινη κατασκευή, θήκη, χωρίς κανένα πρόβλημα. Που ενώ στη συμβατική οδοντιατρική θα χρειαζόσασταν το λιγότερο 10-15 μέρες και το λιγότερο 2-3 ραντεβού, αν όλα έχουν πάει καλά. Και αυτό λοιπόν μπορεί να συμβεί μόνο σε μία ώρα, να έρθει κάποιος, δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι έχω σπάσει ένα δόντι. Έρχομαι σε εσάς και λέω, γιατρέ, τι κάνω για το σπασμένο δόντι, εγώ πρέπει να πετάξω γιατί πρέπει να φύγω ταξίδι. Μπορείτε να μου έχετε έτοιμο ένα τέτοιο δόντι, ίδιο κατασκευαστικά με αυτό που είχα, και να φύγω να πάω στο ταξίδι μου χωρίς να επανέλθω?
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο ασθενής γίνεται και συνεργός και αρρωγός μαζί μας. Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα και ωφέλη. Δηλαδή, δίπλα κάθεστε και μπορείτε να παίξουμε και ένα ωραίο παιχνίδι. Να μου πείτε, θέλω να μου κάνεις το δόντι όπως ακριβώς είχα γεννηθεί 18, 16, 15 ετών. Ή μ' αρέσει το διπλανό δόντι. Μπορείς να μου κάνεις ένα πανομοιότυπο να μοιάζει το διπλανό. Ή ναι. Έχεις βγει 2-3 φορές στην καριέρα μου να μου πει: εγώ θέλω ένα τρελό δόντι. Θέλω ένα δόντι που να είναι άλλο σχήμα, άλλο χρώμα, να μου βάλεις ένα μικρό τατουάζ, ένα μικρό διαμάντι κλπ. Σας έρχονται τέτοιες περιπτώσεις. Έχουν συμβεί στην καριέρα μου. 2-3 φορές, οπότε και αυτό μπορεί να γίνει. Όχι σε μία ώρα, σε 2 ώρες, γιατί πρέπει να προμηθευτούμε και το. Άρα, για να καταλάβω λιγάκι. Ουσιαστικά η κλασική προσθετολογία σε σχέση με τη ρομποτική ψηφιακή οδοντιατρική. Μας δίνει τη δυνατότητα να μορφοποιήσουμε και το μοντέλο του δοντιού, να το αλλάξουμε το δόντι δηλαδή. Ακριβώς. Ένα από τα πολύ σημαντικά ωφέλη είναι αυτό που είπαμε και στο πρόλογο, η εξατομίκευση. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και μία απλή στεφάνη, μία απλή θήκη, είτε μπροστά είτε πίσω, εμείς κοιτάμε το δάσος και όχι το δέντρο. Έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος, από πολλοί κόσμο που λέει: έκανα ένα σφράγισμα στον οδοντίατρο και με χτυπάει, μου έφυγε, μου έσπασε, χίλια προβλήματα. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Ναι. Ειδικά όταν δεν κλείνει καλά το στόμα και σου λέει. Αυτό εξαλείφονται, γιατί ακόμα και μία απλή στεφάνη έχουμε τα μέσα με ψηφιακούς αρθρωτήρες και με διαγνωστικά μέσα να μπορέσουμε να κάνουμε μια πολύ όμορφη θήκη και να εναρμονιστεί, να εξατομικευτεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τα θέλω του ασθενούς. Μπορεί δηλαδή στο ίδιο το στόμα του ασθενούς να κάνουμε τρία διαφορετικά υλικά, τρεις διαφορετικές θήκες, γιατί στη μία περιοχή μπορεί να θέλουμε υψηλή αισθητική, πίσω να θέλουμε μεγάλη δύναμη για να μην σπάει, σε μία άλλη περιοχή μπορεί ο άνθρωπος να είναι βρουξιστής και η σύγκληση, ο τρόπος που κλείνει να μην είναι πολύ καλός και να έχουμε άλλα προβλήματα. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε στο ίδιο άτομο τρία διαφορετικά υλικά. Για όλες λοιπόν τις περιπτώσεις υπάρχουν τα κατάλληλα υλικά και προφανώς ακολουθείτε αυτόν τον τρόπο. Εξατομίκευση και βεβαίως να το πω έτσι, ανταπόκριση στις ανάγκες που υπάρχουν. Φυσικά. Αλλά πάντα, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορεί η αισθητική να είναι ωραία, αλλά βασιζόμαστε και στις αρχές της λειτουργίας, εντάξει, της ιατρικής. Δηλαδή, αν κάποιος έχει έρθει με σοβαρά προβλήματα υγείας, πρώτα θεραπεύουμε τα προβλήματα υγείας και μετά προχωράμε στην αισθητική. Αυτή ήταν ακριβώς η επόμενη μου ερώτηση. Γιατί ακούμε για ρομποτική οδοντιατρική και ψηφιακή ρομποτική οδοντιατρική. Το ερώτημα είναι σε ποιες περιπτώσεις καταρχάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε ποιους ενδείκνεται, υπάρχουν περιορισμοί. Όχι, δείχνεται όπως και στην κλασική προσθετική, για όλες τις περιπτώσεις που ισχύει για την προσθετική, ισχύει και η ρομποτική. Δεν έχουμε λοιπόν κάποιο περιορισμό, ούτε κάποια προϋπόθεση. Απλώς όταν κάποιος θέλει να κάνει μια πολύ μεγάλη αποκατάσταση, είτε είναι με κλαστική προσθετική στεφάνες θήκες, είτε να βάλουμε φυτεύματα, αυτό που λέμε είναι ότι βασιζόμαστε πάντα στις αρχές της βασικής ιατρικής. Δηλαδή, προφανώς. Αν έχει κάποιος κάποιο ατύχημα, ένα καρκίνο, αν έχει σοβαρό ιατρικό πρόβλημα, πρώτα θα λύσουμε τα προβλήματα ζωής, υγείας του, πρώτα θα αναπλάσουμε λίγο το κόκαλο και μετά θα βάλουμε τις προσθέσεις, τα φυτεύματα κλπ. Μην νομίζει δηλαδή κάποιος που έχει μια κακοήθεια ή ένα μεγάλο τροχαίο, μπορούμε σε λίγες ώρες να θεραπεύσουμε και την κακοήθεια και το έλλειμμα κλπ. Άρα μιλάμε λοιπόν για καταστάσεις τις οποίες γνωρίζουμε το πρόβλημα από πριν. Είναι δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί και αιμορραγεί, για παράδειγμα, το δόντι, επειδή το σπάσαμε ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω σωστά? Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πρώτα θεραπεύουμε το δόντι και μετά προχωράμε στην αποκατάσταση. Αν υπάρχει μία φλεγμονή, πρώτα πρέπει να θεραπεύσετε τη φλεγμονή και μετά προχωρήσετε την αποκατάσταση, σωστά? Ακριβώς. Ένα μόνο πλεονέκτημα που μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο είναι το εξής. Μερικές φορές έχουν μερικά κατεστραμμένα δόντια, τα οποία με τη συμβατική κλασική οδοντιατρική μπορεί να χρειαζόταν να κάνουμε μια απονεύρωση που λέει ο λαός, οδοντική θεραπεία, να βάλουμε έναν άξονα, ένα μεγάλο καρφί, να κάνουμε ένα κολόβωμα και πάνω μια στεφάνη. Σήμερα με την ρομποτική τεχνολογία μπορούμε να αποφύγουμε όλα αυτά τα στάδια και αν το δόντι είναι ζωντανό, μπορούμε. Χωρίς άξονες, χωρίς απονευρώσεις, με συγκολητικές και ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους και με ρομποτική τεχνολογία να κατασκευάσουμε μια θήκη σε μία ώρα, σε μία ώρα σε ένα ραντεβού, να καπάκι, το κολλήσουμε, να πάνε το καπάκι και γλιτώνεται. 7 με 10 ραντεβού και τετραπλάσια έξοδα. Και τα έξοδα και ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός, γιατί αν τα διαιρέσει κανείς τελικά. Ακριβώς, μπορείτε να φανταστείτε πόσα ραντεβού θα χρειαζόταν. Mm-hmm. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα, θέλω να το δούμε πρακτικά αυτό που συζητάμε. Πάμε να δούμε μερικές περιπτώσεις και θέλω να μου εξηγήσετε ακριβώς τι βλέπουμε εδώ. Μάλιστα, εδώ έχουμε αντικαταστήσει δύο παλιές μεταλλοπροσελάνες, που παρόλο που είναι πολύ καλές μεταλλοπροσελάνες, γιατί συνήθως η μεταλλοπροσελάνη. Σφραγίσματα λοιπόν από. Όχι, είναι θήκες που έχουν μέταλλο αριστερά πάνω.
συνήθως γκριζάρουν, υποχωρούν τα ούλα και φαίνονται γκρίζοι σε ρίτη. Αυτές είναι πολύ καλές κατασκευές που έχουμε κάνει. Και αντικαταστήσαμε τους δύο κεντρικούς με ολοκεραμικά, με ρομποτική τεχνολογία. Αυτό έγινε σε 2-2,5 ώρες περίπου με τα καινούργια υλικά που θα μιλήσουμε σε λίγο. Άρα, αντικατάσταση της παλιάς μεταλλοπορσελάνης με ολοκεραμικές και καινούργια πορσελάνη, η οποία. Ακριβώς. Τροχίστηκε, αν μου επιτρέπετε ο όρος αυτός, ακριβώς. Σε 2 ώρες. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Εδώ. Εδώ βλέπετε πώς παντρεύεται η ρομποτική τεχνολογία με την ελάχιστη πνευματική και με τη σύγχρονη οδοντιατρική. Γιατί ένας από τους σκοπούς της σύγχρονης ιατρικής είναι να ελαχιστοποιούμε τους χρόνους επέμβασης, θεραπείας και αποθεραπείας των ασθενή μας. Mm-hmm. Πρέπει να τροχίζουμε ελάχιστα το δόντι. Εδώ λοιπόν διώξαμε. Βγάλαμε 2 παλιές εμφράξεις, μαύρα σφραγίσματα στα δόντια αυτά που υπήρχαν. Ναι. Μείναν οι κοιλότητες όπως βλέπετε μέσα. Mm-hmm. Δεν πειράξαμε καθόλου τα δόντια, δηλαδή μόνο τα σφραγίσματα, και κατασκευάσαμε μια ολοκεραμική κατασκευή μέσα σε 1 ώρα πάλι, που πήγε και φυτεύτηκε, εφαρμόστηκε σαν αρσενικό μεθυλικό μέσα σε αυτές τις κοιλότητες. Συγγνώμη, στη φωτογραφία επάνω, στο κενό που υπάρχει μεταξύ των δοντιών, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν εκεί λοιπόν δόντι. Δημιουργήθηκε τι ακριβώς? Το δόντι δεν πήγε εμφύτευμα? Όχι, δεν είναι εμφύτευμα. Είναι μια κλασική γέφυρα. Ναι. Είναι από πορσελάνη, ένας μεγάλος κύβος. Ναι. Που τα δύο γίνανε, φανταστείτε, σαν 2 σφραγίσματα μεγάλα. Μάλιστα. Ελάχιστη επέμβαση και ενδιάμεσα το δόντι που έλειπε. Οπότε μέσα σε 1-1,5 ώρα, αντί να σφραγίσουμε μεγάλα τα δόντια. Μπορεί να πήγαινε και για πονεύρωση, να τροχίσουμε τα δόντια πολύ και να κάνουμε μια τριάρα γέφυρα με 2 στεφάνες και μια διάμεση, ελάχιστα πνευματικά σε 1,5 ώρα. Και αυτό εδώ τι χρόνο ζωής μπορεί να έχει λογικά? Δηλαδή, ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου δόντιου? Είναι όπως γίνεται μια κλασική, ένα κλασικό ένθετο ή μια κλασική γέφυρα. Αν βουρτσίζει καλά τα δόντια ο ασθενής, το προσέχει. Αν τα προσέχει. Δόντια, τα προσέχει. Ναι. Έτσι, και κάνουμε και εμείς σωστή δουλειά με όλα τα πρωτόκολλα και τις προϋποθέσεις, κρατάει το λιγότερο 15-20 χρόνια. Πολύ εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε και μια ακόμη φωτογραφία. Εδώ είναι μια κλασική περίπτωση εμφυτευμάτων, όπου τις περισσότερες φορές όταν το οστό είναι γερό, ο ασθενής ιατρικά δεν έχει κανένα πρόβλημα, μπορούμε να βάλουμε 2 εμφυτεύματα, όπως βλέπετε στην φωτογραφία, μαζί με την προσθετική αποκατάσταση, που τις περισσότερες φορές είναι μια μεταβατική. Ναι. Εντάξει. Για να οπότε περιμένουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Όσο το τελικό, ναι. Μέσα σε 3-4 ώρες χρειαζόμαστε για την τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων μαζί με την ρομποτική τεχνολογία να κατασκευάσουμε και 2 προσωρινές στεφάνες από πάνω. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ένας ασθενής που θα έρθει στο ιατρείο θα γίνει το εμφύτευμά του, θα μείνει 4 ώρες για παράδειγμα, ανάλογα την περίπτωση, και θα φύγει πλέον με ολοκληρωμένη οδοντοστοιχεία. Ακριβώς. Και δηλαδή, τα δόντια τα οποία πρέπει να έχει. Η χειρουργική επέμβαση κράτησε εδώ πέρα 1 ώρα περίπου. Ναι. Μετά πήραμε εμείς ψηφιακά την αποτύπωση, όπως είδατε προηγουμένως. Έκανε στο σαλόνι μας περίπου 1,5 ώρα, πίνοντας ένα τσάι, ένα καφέ κλπ. Και μετά από 1,5 ώρα μπήκε μέσα, 1,5 ώρα τοποθέτησε και έφυγε. Δηλαδή, πιο πολλή ώρα κάθισε στο σαλόνι ώστε να κατασκευάσουμε εμείς την αποκατάσταση παρά στη διάρκεια της επέμβασης. Να περιμένει ουσιαστικά να δημιουργηθεί το δόντι. Το δόντι, ακριβώς. Μάλιστα. Το σχεδιασμό και τη λάξευση που είπατε. Ωραία, πάμε λοιπόν στην επόμενη φωτογραφία, γιατί έχουμε έτσι πολύ εντυπωσιακά εδώ πράγματα. Εδώ η κυρία αυτή πάντρευε την κόρη της το Σαββατοκύριακο, σπάσαν τα δόντια την Τετάρτη-Πέμπτη και τη κάναμε προσωρινά δόντια. Γιατί ήθελαμε να κάνουμε κάτι πιο πολύπλοκο σε αυτή την κυρία. Μέσα σε 2 ώρες είχε αυτό το χαμόγελο να πάει να παντρευτεί την κόρη της στο Σαββατοκύριακο. Σαν να μην υπήρξε ποτέ παρέμβαση, φαίνεται. Ναι, δηλαδή, ακριβώς. Θέλω να πω ότι ήταν καλύτερα από τα αρχικά δόντια, φαίνεται. Ναι, εδώ. Ακριβώς. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ. Αυτό είναι ένα σπασμένο δοντάκι πάνω κεντρικό, αυτό που είπαμε, όπου είχε αποτύχει με τη συμβατική μέθοδο 2-3 φορές και με τη ρομποτική τεχνολογία και με ένα ειδικό υλικό που μόλις είχε βγει, με πολύ πολύ μικρό πάχος, ελάχιστα επεμβατικά, πήγαμε και το κολλήσαμε. Είναι σαν όψη πορσελάνης, αλλά ολική, πάνω στο δόντι, και είναι το τελικό αποτέλεσμα. Α, είναι επικάλυψη ουσιαστικά. Είναι επικάλυψη, αλλά είναι μια πολύ λεπτή φλούδα. Είναι, φανταστείτε, λιγότερο και από 0,5 χιλιοστό η φλούδα αυτή. Πιο είναι λεπτό και από την τρίχα. Σχεδόν σαν την τρίχα. Και κάτω βεβαίως είναι η ψηφιακή εικόνα που βλέπουμε, οπότε πάνω είναι εικόνα, η πρακτική του εφαρμογή, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Να δούμε και μία ακόμη περίπτωση. Εδώ λοιπόν. Εδώ είναι ένα εμφύτευμα, το οποίο πρέπει να μπει άμεσα, γιατί ο άνθρωπος, ο ασθενής, έχασε το πάνω κεντρικό του το δόντι. Δεξιά φαίνεται ο πυρήνας
της προσθετικής εργασίας και μέσα βλέπετε, μπορείτε να δείτε τη βίδα του εμφυτεύματος. Ναι, εκεί που ξεχωρίζει δεξιά πάνω. Εκεί που ξεχωρίζει, ναι. Και κάτω είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό έγινε σε 2,5 ώρες, είχε τελειώσει περίπου. Ο χρόνος είναι χρήμα. Είναι χρήμα για τον ασθενή και για εσάς βεβαίως. Περισσότερο για τον ασθενή, γιατί όσο λιγότερο ο ασθενής ταλαιπωρείται στον χρόνο θεραπείας και αποθεραπείας, πιο λίγο πόνο έχει, πληξίματα, ειδήματα. Και φυσικά φανταστείτε τώρα έναν τέτοιον άνθρωπο με την κοινωνικότητα, το επάγγελμα κλπ. Ότι θέλει άμεσα να έχει μια εργασία και να βγει έξω. Πάμε να δούμε και άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, εδώ. Έτοιμα δόντια, βλέπω εδώ τα μοντέλα κάτω λοιπόν. Και πάνω. Αυτό είναι ένα αισθητικό χαμόγελο. Είναι ένα νέο ασθενή γύρω στα 35 ετών που ήθελε να βελτιώσει το χαμόγελό του και γίνανε όψεις πορσελάνης τα περισσότερα. Είναι αυτές οι φλούδες πορσελάνης που κάνουν ωραία χαμόγελα. Δεν αυτό... θυμίζουν όμως αυτό το χαμόγελο που λέμε του Hollywood, το αντιαισθητικό, γιατί φαίνεται και άσχημο μετά από κάποιο διάστημα. Ξέρετε κάτι, στην αισθητική που. Αν έχουμε την ευκαιρία, θα μιλήσουμε για αισθητική και ρομποτική αργότερα. Υπάρχει το Hollywood smile που λέτε εσείς και υπάρχει και το φυσικό χαμόγελο. Ό,τι θέλει ο ασθενής μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς και εγώ προσωπικά πρεσβεύω πιο πολύ τη φυσικότητα. Λογικό. Μου αρέσει η εξατομίκευση, μου αρέσει το ωραίο χαμόγελο να συνδυάζεται με τους χρυσούς κανόνες της αισθητικής, με το πρόσωπό σας, τις γραμμές του προσώπου σας και με το χαρακτήρα, την προσωπικότητά σας. Να μην μοιάζει ψεύτικο βασικά. Μοιάζει αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η μεγαλύτερη χαρά και απολαυή για μένα, φαντάζομαι, ενός σύγχρονου γιατρού και οδοντιάτρου ήταν όταν ένας ασθενής έρθει πίσω στο ιατρείο. Σε αγκαλιάσει και χαρούμενο, σε φιλήσει και σου πει: σε ευχαριστώ, γιατρέ μου, γιατί όλοι μου είπαν πόσο μόρφινες, τι έχεις κάνει. Έχεις αλλάξει τα μαλλιά σου, έχεις κάνει τίποτα στο πρόσωπό σου. Κάτι έχεις κάνει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πες μας. Δεν ξέρετε, είναι τόσο φυσικό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά και απολαυή που μπορούμε να έχουμε σαν γιατροί. Μάλιστα. Ας δούμε και κάποιες ακόμη περιπτώσεις. Εδώ, αυτό λοιπόν είναι ένα ημιμόριο κάτω με παλιά σφραγίσματα μαύρα, τα οποία για πολλούς λόγους είτε σπάνε είτε διαβρώνονται. Και τώρα τελευταία υπάρχει και η ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς που έχετε ακούσει ότι έχουν κατηγορηθεί τα αμαλγάματα για διάφορους λόγους. Οπότε πολλοί ασθενείς θέλουν να τα βγάλουν λόγω τοξικότητας. Και είναι και αντιαισθητικό όπως και είναι αντιαισθητικό. Οπότε υπάρχουν χίλιοι λόγοι που κάποιος μπορεί να τα θέλει να τα αλλάξει. Οπότε τα αλλάζουμε αυτά και μέσα αυτό σε 1,5 με 2 ώρες ρομποτικά γίνονται αυτά τα ένθετα επένθετα. Δηλαδή σώζουμε όλο τον δόντι, όλο τον υγιή ιστό. Και απλώς αντικαθιστούμε το μαύρο σφράγισμα με ειδικά ένθετα, επένθετα λέμε, που είναι κεραμικά blocks, κεραμικά μικρά κομμάτια από πορσελάνη που πάνε και μπαίνουν. Πάλι τροχισμένα μπαίνουν πάλι λοιπόν και αντικαθιστούν το μεταλλικό σφράγισμα. Με υψηλή ακρίβεια και εφαρμογή. Οπότε δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος να εισέλθουν κάποια μικρόβια ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει κάποιο κενό στο υπάρχον δόντι και το σφράγισμα το οποίο έχετε φτιάξει εσείς. Έχει τόσο μεγάλη ακρίβεια εφαρμογής. Που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυνατότητες σου δίνει στο σχεδιασμό τα ρομποτικά συστήματα και το πρόγραμμα υπολογισμού, το software που έχει το κομπιούτερ. Είναι απίστευτα. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ, αυτό είναι που σας έλεγα δόντι. Το σπασμένο δόντι πριν. Δηλαδή, στην κλασική οδοντιατρική θα έπρεπε να κάνουμε σίγουρα μια απονεύρωση, να βάλουμε άξονες, να βάλουμε μια θήκη κλπ. 7 με 10 ραντεβού. Και 3α έξοδα. Με τη ρομποτική τεχνολογία, πάρα πολλές φορές μπορούμε να κατασκευάσουμε κατασκευές σαν αυτή δεξιά που βλέπετε, που μπαίνει μέσα στο δόντι αυτό το κεραμικό και το οποίο συγκολλάται με το δόντι. Ακανόνιστο επίσχημα σύμφωνα με αυτό το οποίο ακριβώς, έχει δημιουργηθεί. Έτσι. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα κάτω. Αυτό σε 1,5 ώρα λοιπόν και με α έξοδα, ο ασθενής έφυγε πολύ χαρούμενος αντί να περιμένει 7-10 ραντεβού και 3-4 α έξω. Να δούμε και την επόμενη, παρακαλώ, γιατί έχει σημασία να βλέπουμε την εικόνα. Ναι, εδώ είναι εδώ, λοιπόν... μια περίπτωση εμφυτεύματος τοποθέτησης. Δεξιά βλέπετε το μπλοκ, πώς το σχεδιάζει το ρομπότ. Ναι. Όπου όλα αυτά τα χρώματα που βλέπετε και τρυπούλες μας δίνουν εμάς τη δυνατότητα να αλλάζουμε παραμέτρους και να. Το τοποθετούμε με φοβερή ακρίβεια σύμφωνα με τη λειτουργία, με τη σύγκληση και με την αισθητική που θέλει ο ασθενής. Μάλιστα. Πάμε και στο επόμενο, παρακαλώ. Εδώ πάλι βλέπουμε διάφορα μοντέλα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στον υπολογιστή. Εδώ είναι ένα μοντέλο όπου αυτός ο ασθενής πρέπει να βάλει εμφύτευμα. Αλλά επειδή θα έφευγε σε ταξίδι και φοβότανε το υπερατλαντικό ταξίδι, έπρεπε να το φτιάξουμε κάτι προσωρινό γρήγορο. Εδώ βλέπετε μια Maryland, λέγεται, στην οδοντιατρική. Είναι ένα δόντι το οποίο στηρίζεται σε ένα πτερίγιο μικρό, σαν φλούδα, να φανταστείτε, πίσω από τα διπλάνα δόντια. Οπότε δεν πειράζουμε καθόλου κανένα δόντι. Ναι. Φτιάχνουμε 2 πτερίγια πίσω από τα υπόλοιπα τα δόντια και κολλάτε. Σαν αυτάκια δηλαδή. Σαν αυτάκια. Ναι.
Οπότε ο ασθενής και αυτός σε μία μισή ώρα έφυγε με αυτό το δόντι. Αυτό το δόντι όμως είναι μια προσωρινή λύση. Είναι μια προσωρινή λύση πριν να μπει το εμφύτευμα. Πάντως όλα είναι εύκολα. Όλα είναι εύκολα, γι' αυτό το δείχνω. Μάλιστα. Λοιπόν, μένω πολύ εντυπωσιασμένο από το αποτέλεσμα αυτό. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να πετύχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Πώς λοιπόν στην ρομποτική προσθετική οδοντιατρική αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί για να πάρουμε αυτή την εικόνα που θέλουμε και τη λειτουργικότητα? Όπως είπαμε, στην σύγχρονη οδοντιατρική αλλά και στην ιατρική πολλές φορές πάμε από το τέλος στην αρχή. Οπότε σχεδιάζουμε μία αποκατάσταση όπως και ο ασθενής θέλει, σύμφωνα με τα θέλω και τις ανάγκες του, αλλά όπως και εμείς έχουμε διδαχτεί, σύμφωνα με τις δικές μας αρχές. Αυτά τα δύο τα παντρεύουμε και αρχίζουμε και να εξηγούμε και στον ασθενή και να του δείχνουμε από τον αισθητικό σχεδιασμό ενός χαμόγελου μέχρι μια πιο σοβαρή αποκατάσταση, ένα εμφύτευμα, όπως θα δούμε και παρακάτω, πώς είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και από το τέλος πάμε σιγά σιγά προς την αρχή. Οπότε μετά για μας είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε την απλή διαδικασία της οδοντιατρικής. Άρα πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται η καταγραφή και η αποτύπωση ουσιαστικά της στοματικής εικόνας ενός ανθρώπου σε ό,τι αφορά την ρομποτική προσθετική οδοντιατρική. Ωραία. Θέλω να βλέπουμε κάποια πράγματα και να μας λέτε ακριβώς τι γίνεται. Πολύ ωραία. Τι παρακολουθούμε εδώ. Αυτό εδώ τώρα παρακολουθείτε την βιντεοκάμερα, να το πούμε, την ψηφιακή αποτύπωση όλου του οδοντικού φραγμού του στόματος, όλων των ιστών μέσα. Της κοιλότητας του στόματος, κοιλότητας, λοιπόν. Όπου γίνεται τρισδιάστατη η απεικόνηση. Φανταστείτε σαν μια φωτοτυπία, ένα σκανάρισμα, να το πούμε απλά να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να αποτυπώσουμε ψηφιακά όλα τα στοιχεία του στόματος. Φωτογραφίζουμε τρισδιάστατα ουσιαστικά το στόμα μας. Ακριβώς, με φοβερή ακρίβεια, πιστότητα και ποιότητα. Στη κλασική συμβατική προσθετική θα παίρναμε ένα αποτύπωμα με πλαστελίνη. Όλοι το έχουν ζήσει, που το βάζουμε στο στόμα. Πολλές φορές δημιουργείται η δυσανεξία, τάση για έμετο. Πολλές φορές δημιουργούνται λάθη, είτε στη λήψη, είτε στη μεταφορά στο εργαστήριο. Γιατί δεν έχει κλείσει κάποιο στόμα. Ακριβώς. Πολλές φορές και το εργαστήριο σου λέει έχουμε πρόβλημα, οπότε ξανά επαναλήψει κλπ. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχω άμεσα, επί τόπου, τι είδους αποτύπωση παίρνω. Και αν και στο στείλω και στο εργαστήριο, έχουμε online επικοινωνία με το εργαστήριο και μας λέει γιατρέ μου, ξαναπάρτο κλπ. Οπότε μέσα σε 5-10 λεπτά έχει τελειώσει όλη αυτή η ψηφιακή. Να το πάρουμε αλλιώς για να το καταλάβουμε. Αν βγάζαμε μια φωτογραφία με τις παλιές κοινές μηχανές που είχαν film, θα έπρεπε να περιμένουμε να πάει στο φωτογραφείο για να εκτυπωθεί και να δούμε το αποτέλεσμα. Ενώ πλέον με την ψηφιακή εικόνα βλέπουμε το αποτέλεσμα άμεσα. Είναι σωστό αυτό το αποτέλεσμα? Είναι το πιο ωραίο παράδειγμα. Ούτε εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει σε ομιλίες μου. Ούτε ευχαριστώ πολύ, κύριε. Λοιπόν, άρα έχουμε πλέον την αποτύπωση. Πρέπει να πάμε τώρα να σχεδιάσουμε. Ακριβώς. Πώς σχεδιάζουμε? Πρέπει να μεταφέρουμε λοιπόν όλη αυτή την ψηφιακή εικόνα, την πραγματικότητα, όλα τα στοιχεία. Το βλέπουμε κιόλας. Μπράβο, σε ένα software. Όπου λογισμικό έχουμε, δηλαδή. Λογισμικό, όπου έχουμε πάρα πολλά κλειδιά και εργαλεία να σχεδιάσουμε. Σύμφωνα, όπως είπαμε, με τις ανάγκες τα θέλω και την εξατομίκευση του ασθενούς. Εντάξει, και εκεί αρχίζει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως είπαμε πριν. Το κεντρικό σου θέλω να το κάνεις σαν τα πλάγια. Θες και ένα καινούριο, θες όπως γεννήθηκες. Πάντα όμως, όπως είπαμε, με τις αρχές και τις λειτουργίες. Και διοντολογία, βεβαίως. Και όλα αυτά να υπάρχει μια ισορροπία. Εξηγήστε μας λιγάκι εδώ, έτσι, για να καταλάβουμε. Αυτό τώρα είναι μια γνάθος. Είναι μια πάνω γνάθος, στο δεξιά ημιμόριο. Είχαμε χάσει τους δύο προγόμφιους. Οπότε το σχεδιάσαμε και το ρομπότ έχισε την προσελάνη πάνω στις παρασκευασμένες μας δόντια. Και τα βλέπετε σαν φυσιολογικά δόντια τώρα. Και τώρα εμείς αρχίζουμε με αυτά τα κλειδιά που βλέπετε να το κάνουμε λίγο πιο λίγο, να το κάνουμε λίγο πιο μητερό. Εάν κλείνει πολύ έντονα με τους ανταγωνιστές, να το ελαττώσω λίγο. Έχετε όμως την εικόνα της κάτω γνάθου, ώστε να δείτε αν κλείνει σωστά το στόμα και να μην επηρεάζεται. Ακριβώς, έχουμε την εικόνα, έχουμε σημάδια, έχουμε παραμέτρους. Μπορώ να το κόψω αυτό το εκμαγείο σε εκατομμύρια κομμάτια και να βρω μικροχιλιοστό μέσα τι γίνεται. Είναι μια δυνατότητα. Με τέτοια ακρίβεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πόσο πολύ. Άρα εδώ όταν πλέον θα τοποθετηθεί αυτό, δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση με τον γνωστό τροχό ή το γυαλόχαρτο που λέμε ότι δεν κλείνει καλά, λίγο να το πάρουμε ας πούμε, από εκεί ή να το ενισχύσουμε από την άλλη πλευρά. Με εκπλήσατε. Μπράβο σας. Είναι φοβερό που το καταλαβαίνετε. Μπράβο. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα. Σου λέει το ρομπότ αυτά τα κόκκινα που είδες. Σα παρακαλώ, πρέπει να τα εξαλείψεις γιατί όταν θα κλείσει ο ασθενής. Α, σου λέει ακριβώς τα σημεία εκείνα στα οποία θα υπάρχει τριβή. Ή αν είναι αδύνατο το δόντι, σου λέει θα σπάσει. Πάχινε το λιγάκι.
ή αν ακουμπάει δυνατά στα πλάγια, σου λέει πάρ' το λίγο, γιατί δεν θέλω ο ασθενής να νιώθει την πίεση από τα δόντια. Όλα αυτά είναι στάδια όμως προτού καν μπει το κυβωτίδιο πορσελάνη στον τροχό, όπως είπατε. Ακριβώς. Άρα αυτό δίνει την εντολή για να δημιουργήσουμε το δόντι μετά. Ακριβώς. Και σε όλα αυτά ο ασθενής έχει λόγο. Φυσικά, ένα από τα πολλά και καλά ωφέλη μπορεί να είναι συνεργάτης. Μπορεί να κάθεται δίπλα στο σχεδιασμό, να του δείχνουμε, να δει το σχήμα, να δει το χρώμα. Ένα λεπτάκι. Να τα δούμε και επιγραμματικά για να ξέρουμε τι γίνεται. Ρομποτική, λοιπόν, οδοντιατρική. Ωφέλη. Ένα ραντεβού, μία συνεδρία. Το πιο σημαντικό είναι η οικονομία του χρόνου. Σε μία ώρα μπορεί να έχεις μία αποκατάσταση ενός δοντιού, σπασμένου οτιδήποτε, και να φύγεις με μία θήκη, με μία στεφάνη. Σε λίγες ώρες ένα ολόκληρο χαμόγελο. Σε λίγες ώρες μπορούμε να βάλουμε φυτεύματα υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε και να φύγεις χαρούμενος και εκεί να έχεις μια λειτουργικότητα, μια αισθητική. Πάντως, ο μέσος όρος, ας πούμε, για την παραγωγή ενός δοντιού με τον σχεδιασμό, την αποτύπωση του και όλα αυτά είναι περίπου μία ώρα. Μία ώρα περίπου. Μάλιστα. Μετά έχουμε την ψηφιακή αποτύπωση που είπαμε ότι δεν είναι κλασική ώστε να έχεις ανεξία τάση για έμετους, επαναλήψεις, λάθη κλπ. Μείωση αναισθησίας, δηλαδή ακριβώς. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κάποια ένεση για να. Καταρχάς, δεν χρειάζεται να έρθετε πολλές φορές στο ιατρείο. Άρα, το πολύ να χρειαστείτε μια αναισθησία. Αλλά επειδή πιστεύουμε στην ελάχιστη επέμβαση, τροχίζονται ελάχιστα τα δόντια, τις περισσότερες φορές ούτε καν αναισθησία χρειάζεται. Απουσία μεταβατικών. Μάλιστα. Τι εννοείται, πόνος, σπάσιμο κλπ. Δηλαδή. Στην κλασική συμβατική οδοντιατρική θα πρέπει όταν σας τροχίζουμε τα δόντια να σας κάνουμε μεταβατικές προσωρινές λύσεις. Μια Μάλιστα. απλή στεφάνη, μια θήκη, μια γέφυρα για να πάτε σπίτι, να έρθετε όσο σε 15-20 μέρες θα τελειώσετε. Μέχρι να βγει βεβαίως το εκμαγείο το δόντι. Ακριβώς. Όταν βάζουμε λοιπόν αυτές τις μεταβατικές, πολλές φορές σπάνε, φεύγουν, δημιουργούνται προβλήματα, πονάμε. Οπότε όλα αυτά το αποφεύγουμε. Και τέλος, απουσία μετάλλων. Όπως είδαμε προηγουμένως, δεν χρησιμοποιείται μέταλλο. Ναι, ένα από τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής οδοντιατρικής είναι ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Μούτσε, έχουμε 600 διαφορετικά υλικά να χρησιμοποιήσουμε. Όλα σχεδόν είναι απουσία μετάλλου. Γιατί είπαμε ότι το μέταλλο μπορεί να γκριζάρει, φαίνονται γκρίζα ρύτια, δεν είναι τόσο βιοσυμβατό όσο ένα ολοκεραμικό. Άρα έχουμε φοβερή ποιότητα, έχουμε αντοχή, έχουμε βιοσυμβατότητα, έχουμε απόλυτη ακρίβεια αυτής της προσθετικής αποκατάστασης πάνω. Και αισθητικό αποτέλεσμα. Και αισθητικό. Είδαμε μια αρχική φωτογραφία που μιμείται τις φυσικές ιδιότητες του δοντίου, την οδοντίνη, την δαμαντίνη, την αντανάκλαση, τη διάθλαση του φωτός μέσα. Λίγο πιο σκούρο μέσα και πιο διάφανο απ' έξω. Ακριβώς, ναι. Εντάξει. Οπότε στην αισθητική είναι το κάτι άλλο. Η χρωματοληψία είναι πάλι digital. Έχουμε δείγματα μέσα από τα ίδια τα δόντια και τα μπλοκ των κυβωτιδίων να πάρουμε το χρώμα. Οπότε είναι το πιο κοντινό χρώμα, οι διάφορες αποχρώσεις. Ακριβώς. Οπότε Μάλιστα. στην αισθητική είναι φοβερό. Πάμε και πολλά διαφορετικά υλικά επίσης. Ναι. Γιατί μπορεί κάποιο να είναι σκληρό υλικό, μπορεί κάποιο να είναι υπουργιστής και να σπάει, οπότε θέλουμε να έχει μια ελαστικότητα ή αν σπάσει να το διορθώνουμε εύκολα, οπότε και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα ωφέλη. Καλύτερη αισθητική και ψηφιακή σύγκληση και έλεγχος είναι αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Ακριβώς, ότι... και έχουμε και το ψηφιακό αρθρωτήρα, όπου αναλύει τις κινήσεις της γνάθου του ασθενούς, δεξιά-αριστερά πρόσθετα. Οπότε τα υλικά που θα βάλουμε ξέρουμε ότι προστατεύονται σύμφωνα με αυτές τις δυναμικές λειτουργίες και κινήσεις. Οι πιέσεις που ασκούνται κλπ. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Οικονομία χρόνου, κόστος, νομίζω ότι σε αυτό ήταν απόλυτα σαφής. Έλεγχος εργασίας, άμεση διόρθωση λαθών. Αυτό είναι ένα φανταστικό πλεονέκτημα. Ένα από τα μεγάλα ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη στο ρομποτικό σύστημα και στη τεχνολογία αυτή που εγώ προσωπικά νιώθω είναι ότι με έχει κάνει καλύτερο τον διάτρο, γιατί βλέπει συνέχεια, όχι συνέχεια, πολλές φορές λάθη σου στο monitor, οπότε διορθώνεις. Πριν καν κόψεις. Πριν καν επέμβει στον ασθενή, σου λέει. Ή και τη στιγμή που κόβεις κάτι, μπορώ ελάχιστα να διορθώσω κάτι, γιατί σου λέει το ρομπότ, σε παρακαλώ, διόρθωσέ το. Μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο στον ασθενή σου. Ακόμα και αν δεν συνεργάζεσαι με κοπτικά στο ιατρείο και έχεις ένα συμβεβλημένο εργαστήριο που ασπάζεται τη τεχνολογία, μπορεί και ο τεχνίτης να σου στείλει πίσω ένα feedback. Ενημέρωση και να σου πει, σας παρακαλώ, γιατρέ μου, διόρθωσέ το. Κάντε τις βελτιώσεις αυτές. Και τέλος, η επικοινωνία ασθενούς με τον οδοντίατρο σε ό,τι αφορά και την εφαρμογή, υποθέτω, αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλει να έχει ο ασθενής. Ακριβώς. Γιατί από τη στιγμή που κάθεται δίπλα σου και αν θέλει μπορεί να συμμετάσχει κιόλας σε όλη τη διαδικασία, τι καλύτερο υπάρχει από το να είσαι σπίτι και να σας παίρνω τηλέφωνο ή έλα ή ο τεχνίτης ξανακάλεσε τον κλπ. Η λειτουργικότητα βεβαίως και είναι ίσως το αποκορύφωμα όλων σε ό,τι αφορά την οδοντιατρική και μάλιστα την προσθετική. Το ερώτημα όμως είναι για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το αισθητικό αποτέλεσμα. Πώς το επιτυγχάνετε?
Ωραία, αν και πολλές φορές δεν καταλαβαίνει ένας ασθενής ότι δεν μπορούμε να παντρέψουμε όλα στη ζωή, δηλαδή και λειτουργία και υγεία και αισθητική και χρόνο και χρήμα κλπ. Αυτό που πρέπει ένας γιατρός καταρχάς πρωτίστως να τους πει ότι πρώτα βάζουμε την υγεία, τη λειτουργία, τη ζωή και όλα τα υπόλοιπα. Ο σεξ όμως έλεγε πριν χρόνια ότι ό,τι δεν μπορείς να αποκτήσεις με την αξία σου, αποκτήσε το με ένα χαμόγελο. Οπότε το χαμόγελο, ξέρετε και η αισθητική τι σημαντικό ρόλο παίζει σήμερα. Οπότε μπορούμε πάρα πολύ εύκολα μέσω της ρομποτικής τεχνολογίας να πάρουμε μια φωτογραφία από τον ασθενή μας ή και αυτός να φέρει μια δικιά του φωτογραφία ή να μας φέρει μια φωτογραφία όπως αυτός θα ήθελε τα δόντια του και κάνουμε το γνωστό smile design, κάνουμε ένα σχεδιασμό χαμόγελου. Όπως θα δούμε τώρα και στο βίντεο, ναι, θα δείτε 2-3 διαφορετικούς τρόπους που μπορούμε να σχεδιάσουμε το χαμόγελο αφού έχουμε πάρει μια φωτογραφία του ασθενούς, είτε με τροχισμένα δόντια είτε χωρίς. Μπορούμε λοιπόν πάνω σε αυτό το χαμόγελο να φτιάξουμε ψεύτικο χαμόγελο από φλούδες ακριλικού ρητίνης, ναι, να το φορέσει ο ασθενής, να πάει σπίτι του, να ρωτήσει την οικογένεια, τους φίλους, σου αρέσει, πώς να διορθώσουμε, πώς φαίνουμε, ναι, το σχήμα, το μέγεθος, να δοκιμάσει τη μάση, να δοκιμάσει την ομιλία και αν είναι χαρούμενος, πάνω σε αυτό κάνουμε ένα κόπι, κάνουμε μια φωτογράφηση του χαμόγελου αυτού και δημιουργούμε το τελικό του αποτέλεσμα στις προσθετικές τελικές του εργασίες. Αυτό σημαίνει τι, ότι βάζουμε λοιπόν επιπλέον θήκες πάνω από τα δόντια, τα υπάρχοντα δόντια. Που δεν τα έχουμε τροχίσει καθόλου. Ναι. Βάζουμε ένα ψεύτικο χαμόγελο, το δοκιμάζει και πάνω σε αυτό κάνουμε αλλαγές ή αν δεν κάνουμε αλλαγές, κάνουμε τα τελικά του δόντια. Ένα δεύτερο κομμάτι λοιπόν μετά το smiley design είναι στην αισθητική τώρα, έτσι μιλάμε, ναι, είναι η χρωματοληψία που μπορεί να γίνει είτε μέσω του ρομπότ ή έχουμε άλλα ψηφιακά συστήματα ή έχουμε οδηγούς από τα ίδια τα υλικά. Ένα άλλο κομμάτι, είπαμε, είναι τα ίδια τα υλικά που μιμούνται τις φυσικές ιδιότητες των δοντιών, οπότε πετυχαίνουμε πολύ υψηλή αισθητική. Ένα άλλο κομμάτι επίσης είναι ότι επειδή γίνεται αρρωγός βοηθός μας ο ασθενής δίπλα, μπορώ αμέσως μέσα στο στόμα και το πιο δύσκολο δόντι να του κάνω μακιγιάζ. Πώς κάνουν οι γυναίκες μακιγιάζ στο πρόσωπό τους, ναι, έτσι έχουμε και εμείς πινέλα και μπορούμε να ζωγραφίσουμε και να τροποποιήσουμε λίγο το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα, όπως θέλουμε με μερικά τρίκ. Και αν είναι χαρούμενος, πετυχαίνουμε ακόμα και το πιο δύσκολο χρώμα μέσα στον ασθενή. Ουσιαστικά έχετε πάει την οδοντιατρική σε ένα τελείως προχωρημένο επίπεδο σε ό,τι αφορά το ποια πράγματα μπορούμε να βελτιώσουμε πάνω μας και πολύ περισσότερο στα δόντια. Ένα δύσκολο σημείο του σώματος, δεν είναι κάτι απλό. Ωραία. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά τα οποία μου λέτε. Ναι, γιατί όπως είπαμε, πρέπει να παντρέψουμε την υγεία, τη λειτουργία, την αισθητική και πολλά άλλα θέλω και ανάγκες του ασθενού που καταλαβαίνετε ότι ανά δεκαετίες αλλάζουν και μερικές φορές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όμως για έναν άνθρωπο ο οποίος θα ρωτήσει ποια είναι τα βήματα εκείνα που πρέπει να κάνω όταν θα έρθω για την ρομποτική προσθετική οδοντιατρική, να τα δούμε και να τα αποτυπώσουμε ακριβώς στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Για να έχουμε λοιπόν μια σαφή εικόνα ποια είναι εκείνα τα βήματα. Λοιπόν, πρώτο βήμα. Διάγνωση σχέδιο θεραπείας. Κλασική ιατρική και οδοντιατρική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρεις ένα καλό ιατρικό οδοντιατρικό ιστορικό από τον ασθενή, να μην κάνει μια σωστή διάγνωση, είτε με τη βοήθεια ακτινογραφιών, ειδικά της αξονικής τομογραφίας, και μετά μαζί να κάνουμε ένα σχέδιο θεραπείας. Μάλιστα. Ψηφιακή αποτύπωση, το είδαμε και πώς γίνεται. Το είδαμε ακριβώς. Με την κάμερά μας, αυτή τη βιντεοκάμερα, τρισδιάστατα, μεταφέρουμε την πραγματική εικόνα του ασθενούς στο σχεδιαστικό κομμάτι, που είναι το τρίτο κομμάτι που γράφεται εκεί. Το σχεδιασμό, λοιπόν, το ψηφιακό. Ακριβώς. Η ρομποτική κατασκευή. Είδαμε το μηχάνημα της τόνους με τους βραχίονες, τα διαμάντια υψηλής ακρίβειας που κάνουμε αυτές τις υψηλής ποιότητας και ακρίβειας κατασκευές. Και όπως είπαμε, θέλουμε 10 λεπτά μόνο να μιλεύσει, να τροχίσει ένα δόντι. Από το κυβωτίδιο λοιπόν της πορσελάνης που είναι ακατέργαστο, να έχουμε ένα πλήρες δόντι το οποίο μιμείται ακριβώς το μοντέλο που έχουμε φτιάξει ακριβώς για τον ασθενή. Το σχήμα, το μέγεθος, τη μορφολογία, τη σύστηση, αισθητική, τα πάντα. Και τέλος, η τοποθέτηση πόση ώρα περίπου παίρνει. Για ένα μονό δόντι περίπου 10 λεπτά. Περίπου 10 λεπτά. Γι' αυτό λέμε ότι από τη στιγμή που μπει ο ασθενής, κάτσε στην καρέκλα μέχρι να φύγει, περίπου σε μία ώρα μπορεί να έχει φύγει με μία μονή. Εξαιρετικά εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Γιατρέ, τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τους οδοντιάτρους? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι επειδή έχουμε ρομπότ, δεν χρειάζεται ο γιατρός. Γιατί έχουμε και εμφυτεύματα τα οποία θέλουν συγκεκριμένη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Μου θυμίζετε άλλη μια ερώτηση, ανέκδοτο από ασθενείς, αλλά και μερικούς συναδέλφους πριν πολλά χρόνια, ειδικά μεγαλύτερος σε ηλικία. Ποτέ οποιαδήποτε τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ανθρώπινο χέρι, το ανθρώπινο μυαλό, ακόμα και την ανθρώπινη ψυχή.
πάντα τα ρομποτικά συστήματα, είτε είναι στην εταιρική των Νταβίτς, είτε τα δικά μας οποιασδήποτε μάρκες και τεχνολογίας, κάτι κάνουν συστήματα ρομποτικά, ποτέ δεν θα αντικαταστήσουν το θεράπον γιατρό και οδοντίατρο. Επικουρικά, ναι, θα βοηθήσουν. Εμείς είμαστε όμως το Α και το Ω να καθοδηγήσουμε έτσι, τη διάγνωσή μας και το σχέδιο θεραπείας. Αυτοί έχουν φίλτρα, οι τεχνολογίες αυτές να μας βοηθήσουν, αλλά εγώ είμαι ο θεράπων γιατρός πάντα. Άρα λοιπόν, γιατρέ, αυτό το οποίο βλέπουμε, μπορεί να έχουμε όλα τα μέσα εκείνα που αποτυπώνουν ή, εν πάση περιπτώσει, δίνουν την τριζιάστατη μοντελοποίηση του στόματός μας, αλλά εσείς τελικά, σαν γιατρός, καλείστε να φέρετε αυτό εις πέρας. Ακριβώς. Γιατί εγώ και το επιτελείο μου έχουμε αποφασίσει μέσα από αυτή τη τεχνολογία. Πού ακριβώς θα μπει το φύτευμα, ποιο αμφύτευμα θα μπει, τι διαστάσεις θα έχει, γιατί πρέπει να έχει αυτές τις διαστάσεις, σε ποια θέση θα μπει, γιατί πρέπει να μπει, ποια μάρκα αμφυτεύματος είναι η καλύτερη για αυτόν τον ασθενή. Εντάξει, αν θα είναι μεταβατικό ή μόνιμο, εγώ το αποφασίζω. Δεν θα μου το αποφασίσει οποιοδήποτε ρομπότ στη ζωή μου. Πάντως, ψηφιακή και ρομποτική οδοντιατρική. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς σχετίζονται μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τα εμφυτεύματα. Και θα δούμε μάλιστα και ένα σχετικό βίντεο. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι ακριβώς αποτυπώνεται, σχεδιάζεται πριν καν κάνετε το οτιδήποτε για τα εμφυτεύματα. Σωστά? Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε τόσο παρατηρητικός. Πραγματικά με εκπλήσετε. Αν και δεν είσαι και οδοντίατρος. Δεν θα μπορούσα να πάω τη δουλειά σας, προφανώς. Η σύγχρονη εμφυτευματολογία λέγεται ρομποτική κατευθυνόμενη εμφυτευματολογία. Όπως και στη σύγχρονη ιατρική, στη χειρουργική, πάμε από το τέλος στην αρχή. Δηλαδή, σχεδιάζουμε πώς θα είναι ένα ρομποτικό γόνατο, πώς θα είναι τα εμφυτεύματα, ένα χαμόγελο, η λειτουργία του ασθενούς. Έτσι λοιπόν, σχεδιάζουμε στο software, στο ρομπότ μας την αποκατάσταση. Μετά παίρνουμε μια αξονική τομογραφία. Τα παντρεύουμε, τα συνδυάζουμε αυτά τα δύο και βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε στην εικόνα σας στο βίντεο αυτή τη στιγμή. Οπότε βλέπουμε ένα πάντρεμα αξονικής τομογραφίας και του σχεδιασμού από το ρομπότ μου. Βλέπετε τώρα τις στεφάνες πάνω. Βλέπετε ότι αλλάζουμε τη κλίση, τη θέση λίγο των εμφυτευμάτων, να είμαστε μακριά από υγμόρια, μακριά από αγκία, από νεύρα, γιατί με ενδιαφέρει πρώτα η ασφάλεια, η ζωή, η υγεία, η λειτουργία του ασθενούς μου. Και από εκεί και πέρα, αφού είμαστε όλοι ικανοποιημένοι γύρω από τα θέματα της υγείας, της λειτουργίας, της ασφάλειας κλπ, προχωράμε στο τελικό στάδιο που είναι να φτιάξουμε ένα χειρουργικό ναρτικά, κάτι σαν μασελάκι, πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Όπου θα το πάρει. Ο αρθροτήρας είναι αυτός? Όχι, όχι. Είναι, φανταστείτε ένα μασελάκι. Μια μασέλα ενός ανθρώπου. Που έχει τρυπούλες. Αυτό το μασελάκι τρυπούλες έχει φτιαχτεί πάνω σε αυτά τα δεδομένα, όπου ο χειρουργός θα μπορέσει να βάλει τα εμφυτεύματα με απίστευτη ακρίβεια, ασφάλεια. Άρα είναι το καλούπι γι' αυτό. Το καλούπι. Ο οδηγός. Ο οδηγός ακριβώς. Θα τρυπήσει λοιπόν το στό, θα το βάλει μέσα. Οπότε επιτυχάνουμε να έχουμε απίστευτη ακρίβεια τοποθέτησης και ασφάλεια για τον ασθενή μας. Και αφού τα τοποθετήσει λοιπόν, μετά έρχομαι εγώ που με τη βοήθεια πάλι του ρομποτικού συστήματος, ψηφιακή αποτύπωση, τα δεδομένα που είδαμε πριν, κάνουμε μέσα σε μία ώρα την προσθετική αποκατάσταση. Άρα, χειρουργός έχετε μας δημιουργεί το εμφύτευμα και εσείς μετά ουσιαστικά αναλαμβάνετε να δημιουργήσετε το καινούργιο δόντι που θα κουμπώσει πάνω στο εμφύτευμα, να το πούμε πολύ απλά. Δηλαδή, πήγαμε από το τέλος, δηλαδή σχεδιάσαμε το τέλος, πώς θα είναι η αποκατάσταση, φτιάξαμε αυτό το μασελάκι. Μάλιστα. Ο οδηγός το πήρε, ο χειρουργός έβαλε τα φυτέματα και έρχομαι εγώ. Από το τέλος πήγαμε στην αρχή. Εξαιρετικά. Νομίζω ότι με έχετε πείσει, γιατί αχρίαστος να είστε. Νομίζω ότι θα ξέρω πού να αποτανθώ, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν τον ασθενή, ο οποίος θέλει να γνωρίζει το αποτέλεσμα πριν καν ξεκινήσει και μάλιστα σε ό,τι αφορά το εμφύτευμα και την τοποθέτησή του. Εκεί λοιπόν ο ψηφιακός αρθροτήρας για τον οποίο γίνεται λόγος, θέλω να μας εξηγήσετε και τι είναι αυτό το πράγμα και σε τι εξυπηρετεί σε σχέση με την συμβατική μέθοδο, με τις κλασικές μεθόδους, όπου θα πήγαινε ένας ασθενής στον γιατρό του και θα έλεγε: «Γιατρέ, εμφύτευμα, τι κάνουμε?» Ο ψηφιακός αρθροτήρας είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σε θέματα σύγκλησης στον άνθρωπο. Το όταν λέμε σύγκληση, είναι η γνάθη να κλείνουν σωστά, χωρίς να εμποδίζει το ένα το άλλο. Όταν κλείνουν. Βλέπετε τώρα χαρακτηριστικά ένα πολύ ωραίο βίντεο, είναι μια απλή στεφάνη. Ακόμα και μια απλή στεφάνη θήκη μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον άνθρωπο, ακόμα και στις κροταφογναθικές του. Εντάξει, να έχουμε πόνους, κεφαλαλγίες, ακριβώς, να μπλοκάρει και πολλά πολλά άλλα. Ή ακόμα το πιο απλό, να σπάει και να μην καταλαβαίνουμε γιατί σπάει μια θήκη. Οπότε αναλύοντας όλες τις δυναμικές αυτές τις κινήσεις του ασθενούς, μπροστά, δεξιά, αριστερά, καταγράφει ο ψηφιακός αρθροτήρας τα σημεία επαφών
Και όπου δει ότι υπάρχει κάποια παρεμβολή ή κάποια έντονη ενόχληση, αν ακουμπάει δυνατά, σου δείχνει κόκκινα σημάδια, σου δείχνει διαδρομές και σου λέει: σε παρακαλώ, πάρτο, αλλιώς θα έχεις πρόβλημα. Ξεχνάμε λοιπόν το καρμπόν που βάζαμε, ναι, με την παλιά μέθοδο ανάμεσα στα δόντια. Πάντα επικουρικά βοηθάνε. Εδώ βλέπετε μερικά από τα σημάδια που έχει αφήσει. Mm-hmm. Εδώ είναι πράσινα, οπότε σου λέει: είσαι εντάξει. Εδώ είναι κόκκινα σε μια άλλη λειτουργία που έκανε δεξιά, οπότε σου λέει: σε παρακαλώ, κάνε smooth ή κάνε remove, πάρ' το λιγάκι. Μάλιστα. Είδατε, τώρα ναι, τα εξαφανίσαμε. Ναι. Οπότε μέσα σε 2-3 λεπτά, με αυτές τις διορθώσεις, είσαι σίγουρος ότι το τελικό αποτέλεσμα... Το δόντι λοιπόν θα είναι φτιαγμένο βάσει αυτού του μοντέλου, χωρίς να έχει την παραμικρή απόκληση. Τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα, ναι, δεν έχουμε προβλήματα. Πάντα όμως υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που ένα ελάχιστο τροχισμό μπορεί να χρειαστεί. Αλλά καμία σχέση με τις κλασικές μεθόδους που πολλές φορές χρειαζόμαστε την αρκετή ώρα να διορθώνουμε. Ο ασθενής μετά από αυτό το εμφύτευμα, ή την στεφάνη, ή το δόντι που θα βάλει, μπορεί άμεσα να μασίσει και να φάει. Βέβαια. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτά, ειδικά με τα εμφυτεύματα τώρα που βάζουμε, και λέγεται άμεση φόρτιση, γιατί από τη στιγμή που τα βάζουμε, φορτίζουμε σχεδόν κατευθείαν, μπορεί να πάει σπίτι του και να έχει ένα πολύ ωραίο δείπνο, γεύμα, να φάει ένα μπιφτέκι, ένα μαλακό κρέας και να είναι πολύ χαρούμενος με την οικογένειά του. Ακούμε πολλές φορές για την ρομποτική οδοντιατρική και ότι έρχονται ακόμη και από το εξωτερικό άνθρωποι ασθενείς για να πάρουν δόντια, πολύ απλά. Ή φεύγαμε κάποτε εμείς από εδώ, από την Ελλάδα, να πάμε σε γείτονες χώρες και για λόγους κόστους, ώστε να έρθουμε με ένα καινούριο χαμόγελο πίσω. Ισχύει αυτό το πράγμα, πού βρισκόμαστε πλέον? Ναι, τα τελευταία χρόνια είμαι σίγουρος ότι και το ευρύ κοινό και εσείς γνωρίζετε ότι γίνεται μια μεγάλη κίνηση για τον ιατρικό τουρισμό, mm-hmm. που ο ιατρικός τουρισμός έμεσα μπορεί να φέρει και φοβερά κέρδη στη χώρα μας, αλλά και σε εμάς τους γιατρούς και τους οδοντιάτρους. Οπότε ένας ασθενής ενδιαφέρεται, ναι, πραγματικά να έρθει εδώ, να αποκαταστήσει το στόμα του, είτε με εμφυτεύματα, είτε αισθητικά, με στεφάνες, μια λεύκωση, οτιδήποτε. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο, εκτός από την ποιότητα, πρέπει να είναι και ο χρόνος. Δηλαδή, ένας ασθενής έρχεται να κάνει και τουρισμό. Δεν μπορεί να κάτσει 15, 20, 30 μέρες. Οπότε είναι και έτοιμος εδώ, σου ακριβώς. Οπότε με τη ρομποτική τεχνολογία του εξασφαλίζουμε, ναι, ότι εκτός από την ποιότητα, μέσα σε 2, 3, 4 μέρες θα έχεις αποκαταστήσει το στόμα, έχεις φύγει και όλα καλά. Ξέρετε όμως ότι όλα αυτά ακούγονται ιδανικά στο αυτί ενός ασθενούς. Το ερώτημα είναι, μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί και οικονομικά? Είναι μια προσιτή τακτική και μέθοδος σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους? Κοιτάξτε, αν βάλουμε σε ζυγαριά αυτά που κερδίζει ένας ασθενής από θέμα χρόνου, ταλαιπωρίας, κόστους, επισκέψεων, τα, ναι, πάντα κλπ, δεν μπορεί να μην πει ότι κερδίζω τριπλάσια, τετραπλάσια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, για να έρθω και στο επίμαχο σημείο που ίσως πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται, ναι, είναι περίπου ίδιες τιμές με τις κλασικές, να είναι ένα ελάχιστο 10-20% πιο ακριβό, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος θέλει να τα κάνει την ίδια μέρα, ώρα κλπ, όλο το επιτελείο και το ιατρικό team, αλλά αν χρειαστεί και ένα εργαστήριο, ασχολείται μόνο με αυτό. Οπότε είναι λογικό, ναι, ένα περίπου 10-20% να είναι μερικά πράγματα πιο ακριβά. Ειδικά τα εξαρτήματα. Ναι. Τα εξαρτήματα που χρειαζόμαστε για να τελειοποιήσουμε τη δουλειά. Καλά, προφανώς μιλάμε και για τεχνολογία εχμής. Δεν είναι μια τεχνολογία η οποία είναι. Ακριβώς. Είναι σαν να αγοράζεις ίσως και το πιο ακριβό αυτοκίνητο που υπάρχει. Mm-hmm. Με όλη αυτή την τεχνολογία όμως που έχετε φέρει εσείς και την εφαρμόζετε, οι οδοντοτεχνίτες τι γίνεται? Γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος ουσιαστικά από αυτό ζει, από το να δημιουργεί δόντια και θήκες για εκείνους που οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Ναι, και αυτή είναι μια ερώτηση που είτε κρυφά, είτε έμεσα, πολλοί και συνάδελφοι, αλλά περισσότερο οδοντοτεχνίτες το ρωτάνε. Εγώ αυτό που λέω και στο ευρύ κοινό, αλλά και στους συναδέλφους οδοντοτεχνίτες, γιατί τους θεωρούμε οικογένεια, είναι όχι να μην φοβούνται. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή τους χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο, αρκεί όμως να ασπάζονται και αυτοί τέτοιου είδους φιλοσοφίες, τη τεχνολογία, να ξέρουν λίγο αγγλικά, γιατί και για αυτούς είναι μεγάλο κέρδος από τη στιγμή που γλιτώνουν εργατοώρες, κόστη, δεν χρειάζονται τόσο πολλά υλικά, τόσο πολύ προσωπικό, mm-hmm. και φυσικά μπαίνουν στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας, έναν καινούριο κόσμο που τους φέρνει περισσότερο κέρδος και σε χρόνο αλλά και σε έσοδα. Άρα γίνονται περισσότερο βοηθοί μας, συνεργάτες.
Κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε, θέλω να περάσουμε να δούμε συνολικά, τέλος πάντων, τι μπορεί να αποκομίσει ένας άνθρωπος όταν πλέον θα επιλέξει τα ρομποτικά εμφυτεύματα και συγκεκριμένα την εμφυτευματολογία. Είναι και μια δύσκολη λέξη. Άρα, σε λίγες ώρες έως και μία μέρα με προϋποθέσεις. Ακριβώς. Όπως βλέπετε λοιπόν, είπαμε ένα φύτευμα σε 2-3 ώρες μαζί με την αποκατάσταση, λίγες ώρες ολόκληρο το στόμα. Μάλιστα. Με προϋποθέσεις, γιατί είπαμε ότι αν κάποιος έχει ιατρικά σοβαρά προβλήματα ή μια νεοπλασία ή ένα τροχαίο ατύχημα, πρώτα σώζω τη ζωή του, φτιάνω κόκαλο και μετά πάμε. Έτσι μην έχουμε. Λογικό, λογικό. Ασφάλεια και ακρίβεια τοποθέτηση προσθέσεων είναι αυτό που είπατε, ότι πλέον μετράμε τα πάντα, βελτιώνουμε και τοποθετούμε μετά. Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί έχει γίνει ένας σωστός σχεδιασμός από πριν. Πάμε από το τέλος στην αρχή. Οπότε και με τους χειρουργικούς νάρθηκες. Αλλά και με την ακρίβεια. Και όταν λέμε ακρίβεια, εννοούμε μικροχιλιοστά, μικρά. Μπορούμε να τοποθετήσουμε με ασφάλεια και ακρίβεια τα εμφυτεύματα μακριά από ανατομικά μόρια, από αγκία, νεύρα, υγμόρια και να είμαστε ήσυχοι για την ασφάλεια του ασθενούς μας. Μείωση λοιπόν σταδίων, χρόνου, εργασιών, ταλαιπωρίας, πόνου, κόστους, επούλωσης και αποθεραπείας. Επούλωση χρειάζεται να έχουμε εδώ. Και από θεραπεία. Βέβαια, μα είναι μια μικρή χειρουργική επέμβαση και αυτή. Mm-hmm. Απλώς, ελαττώνοντας το χρόνο, τα ραντεβού, το κόπο, μεγάλα ανοιχτά πεδία χειρουργικά, όπως καταλαβαίνετε, έχετε λιγότερο πόνο, πρυξίματα. Μια φορά και τέλος. Μια φορά και τέλος. Μάλιστα. Άριστη λειτουργία, σύγκληση, αισθητική, οστική και ιστική ανάπλαση. Όλα αυτά με αυτή τη τεχνολογία παντρεύονται αρμονικά, γιατί εφόσον είμαστε ελάχιστα επεμβατικοί, εφόσον χρησιμοποιούμε άριστης ποιότητας υλικά, εφόσον όλο το team συνεργάζεται μεταξύ τους, εννοείται ότι στο τέλος έχουμε την άριστη λειτουργία, υγεία και ανάπλαση των ιστών. Και τέλος βεβαίως, έλεγχο εργασίας και ποιότητας πριν καν απομακρυνθεί από το ιατρείο ο ασθενής. Ακριβώς, γιατί με τα monitor που έχουμε δίπλα και τα προγράμματα, ελέγχουμε ανα πάσα στιγμή, ένα δευτερόλεπτο, τι κάνουμε, πού πάμε. Και σου δείχνει πάλι και εκεί με τα φίλτρα προειδοποίηση. Πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, όλα αυτά είναι το σήμερα. Το μέλλον της αυριανής οδοντιατρικής ποιο είναι? Το μέλλον της αυριανής οδοντιατρικής, όπως και της ιατρικής. Πρόληψη, καλύτερη θεραπεία και πρόγνωση. Πρόληψη. Η πιο διαδεδομένη αρρώστια ποια είναι? Η τεριδόνα. Μπορούμε να εξαλείψουμε την τεριδόνα? Ναι, στις σκανδιναβικές χώρες ήδη κάνουν τα τελευταία χρόνια τεράστια βήματα καλυτέρευσης. Πιστεύω ότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη θα πάμε καλά. Έχουμε και νέες τεχνολογίες όμως και νέα μέσα. Παράδειγμα τα βλαστοκύτταρα, αν δεν κάνω λάθος, που χρησιμοποιούνται ακόμη και στην οδοντιατρική. Αυτό λοιπόν, η βιολογία και η ρομποτική τεχνολογία είναι ίσως η πιο σημαντική κλάδη που θα είναι αναπτυσσόμενη συνέχεια τα επόμενα χρόνια. Με τα βλαστοκύτταρα, με το DNA και με άλλους αυξητικούς αναγεννητικούς παράγοντες βιολογικούς, μπορούμε αυτή τη στιγμή είτε να αναπλάσουμε μαλακούς και σκληρούς ιστούς, π.χ. ένα καμένο δέρμα, μπορούμε ένα αυτί, μία μύτη να τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή, είτε μέσω βλαστοκυτάρων. Έχουν γίνει προόδους στην Αμερική και φτιάχνουμε δόντια τώρα. Mm-hmm. Έχουμε βρει τις τρεις στιβάδες, δημιουργείται σε μορφή θάμνου, δέντρου. Πιστεύω στα επόμενα χρόνια να φτιάξουμε σχεδόν όλους τους σκληρούς και μαλακούς ιστούς του ανθρώπινου. Φυσικό δόντι λοιπόν. Φυσικό δόντι. Από το DNA και τα βλαστοκύτταρα. Από τα βλαστοκύτταρα και το DNA. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Και ρομποτική εμφυτευματολογία, ρομποτική οδοντιατρική, δύο κλάδοι οι οποίοι μας έχουν δώσει σίγουρα μια άλλη εικόνα για αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα προσθετική οδοντιατρική. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και ευελπιστώ με άλλη φορά να τα πούμε και πιο επιμέρους και κομματιαστά, γιατί ήταν βομβαρδισμός. Εδώ είμαστε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αισθητική και λειτουργικότητα μπορούν πλέον να επιτευχθούν σε ελάχιστο χρόνο χάρη στη ρομποτική ψηφιακή οδοντιατρική. Αρκεί ο ασθενής να εμπιστευτεί τον έμπειρο και εξειδικευμένο οδοντογιατρό για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.